πουλούν και συγκινούνται. Τελειώνεται στην τηλεοπτική σεζόν και από ό,τι έχετε προλάβει να δείτε, υπάρχει κάποια νικήτρια για εσάς? Υπάρχουν πολλοί νικητές αυτή τη σεζόν. Η Κατερίνα μου είναι πολύ συμπαθή σαν παρουσία, σαν πρόσωπο τηλεοπτικό. Μου βγάζει μια αλήθεια, μου βγάζει μια ζεστασιά που νομίζω πως αυτό το κατακτάει μέρα με τη μέρα και νομίζω το αποδεικνύει και ειδικά στη σεζόν αυτό, αυτή το απέδειξε. Η Σκορδά πώς την είδατε χωρίς τον Γιώργο Λιάγκα φέτος? Εγώ την προτιμώ μόνη της τη Φέη. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Φέη. Είναι ένα πολύ γλυκό κορίτσι με μια αλήθεια στο βλέμμα, στο χαμόγελο, στον τρόπο που μιλάει. Αυτό μου αρέσει. Μ' αρέσουν οι άμεσοι άνθρωποι, μου αρέσει και η Μπεκατόρου. Είναι ένα κορίτσι που το συμπαθώ ιδιαίτερα. Αλλά η μεγάλη μου αδυναμία είναι η Ελένη Μενεγάκη. Μη μου πειράζετε την Ελένη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τα όσα γράφονται για τα χαμηλά νούμερα που είχε φέτος, για τις αλλαγές που κάνετε, θα το πάει σε πιο κοινωνικό. Όλο αυτό πώς το βλέπετε, τι ταιριάζει? Δεν ξέρουμε αν δεν δούμε. Θα δούμε πρώτα και μετά θα κρίνουμε. Η Ελένη πάντως είναι ένα πρόσωπο που εντάξει έχει αποδείξει κάποια πράγματα και δεν νομίζω πως πρέπει άντε επειδή φέτος κάτι με τα νούμερα και όλα αυτά να τη χτυπάμε. Μη μου πειράζετε την Ελένη παρακαλώ. Εκτός τηλεόρασης ακούγεται ότι θα μείνει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Θα λείψει, πιστεύετε, από τον τηλεοπτικό αέρα, θα λείψει από τα σπίτια των τηλεθεατών? Εάν οι θύνοντες των καναλιών κρίνουν πως ένα πρόσωπο πρέπει να είναι εκτός, αυτό σημαίνει πως μάλλον δεν θα λείψει από τον κόσμο. Ο Γιώργος Λιάγκας θα πάρει βραδινή εκπομπή. Θα είναι μια εκπομπή που θα έχει πάνελ, θα σατιρίζει, του ταιριάζει περισσότερο από το Δελτίο Ειδήσεων, από ότι... Με αυτό που πρωτοξεκίνησε. Ξέρεις τι, δεν έχω άποψη για τον Γιώργο Λιάγκα, γιατί δεν με έχει καλέσει ποτέ τόσα χρόνια σε δική του εκπομπή. Προφανώς να μην του πηγαίνω, προφανώς να μην έχει κάτι να πει με μένα. Δεν έχω πρόβλημα σε αυτό, προφανώς και με μένα και εγώ νομίζω πως δεν θα μπορούσα μαζί του να κάνω μια κουβέντα, μια συζήτηση. Είναι άλλου στυλ, άλλη σκέψη, άλλη ιδιοσυγκρασία. Σε ενοχλεί αυτό το καυστικό που έχει, γιατί πολλού του έχει ενοχλήσει. Με ενοχλεί, βέβαια. Και το καυστικό και το ηρωνικό. Δεν μπορώ του ήρωνε εγώ στη ζωή μου γενικότερα. Γιατί αν ήθελα, εγώ θα ήμουν πολύ ήρων στη ζωή μου και προσπαθώ να μην είμαι όχι ήρων, να είμαι πολύ πιο χαμηλών τόνων από όλου του άλλου. Αυτό όμω είναι θέμα προσωπική άποψη.